Ποιος είπε ότι στην Ελλάδα δεν κάνει κρύο? Δεν είναι κατάσταση αυτή. Εγώ θέλω εξωτικές παραλίες, θέλω ήλιο, θέλω ρέγγε μουσική, θέλω κάτι τρελό, μια εμπειρία ζωής. Θέλω να φέρω το καλοκαίρι στο χειμώνα. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Μπορώ όμως να πάω εγώ στο καλοκαίρι. Αυτό είναι ο Δημήτρης. Καλημέρα. Και αυτή η Δημήτρια. Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος. Δεν έχω πει ακόμα που πάμε. Έχω κάτσει και έχω σκεφτεί 17.000 διαφορετικές εισαγωγές για να σας πω που πάμε. Δεν έχω καταφέρει να βρω κάποια η οποία να αρμόζει και να με ευχαριστεί για τον προορισμό που έχουμε επιλέξει να κάνουμε βόλτα σήμερα. Βόλτα. Ολόκληρο ταξίδι. Πάμε σε έναν τόπο που είναι πάντα καλοκαίρι. Πάμε σε έναν τόπο που η ρέγγι είναι τρόπος ζωής. Πάμε σε έναν τόπο που η καλή διάθεση και οι εξωπραγματικές εξωτικές εικόνες υπάρχουν παντού γύρω σου και όπου και κοιτάξεις. Είμαστε στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Έχουμε μπροστά μας γύρω στις 24 ώρες ταξίδι. Και ξέρετε που θα πάμε? Θα πάμε στη Τζαμάικα. Χαχα. Ελένομαι. Και το ταξίδι ξεκινάει. 4 διαφορετικά αεροπλάνα, 2 ενδιάμεσες στάσεις. Θα πάμε πρώτα Αγγλία, θα μείνουμε μια βραδιά στη Νέα Υόρκη και θα πάμε στη Τζαμάικα. Δεν είμαι μόνος, έχω και το Δημήτρη μαζί. Κάτσε στο δείξω. Πώς αισθάνεσαι που θα ταξιδέψεις γύρω στις 24 ώρες για να φτάσεις στο προορισμό μας? Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Θα κοιμηθώ, επιτέλους όλες παιδιά. Ναι. Θέλεις να μου δώσεις 2-3 tips για ένα ασφαλές και ωραίο ταξίδι? Πρώτα απ' όλα, έχεις ένα μικρό τσαντάκι που έχει τα απαραίτητα. Για δεύτερη μπλούζα, ένα μαξιλαράκι, μάσκα. Μάσκα δεν πήραμε. Μάσκα δεν πήραμε. Το ασπίδες σίγουρα. Το ασπίδες φυσικά. Κάλτσες μακριές. Έχω και πιο μακριές. Σίγουρα ένα άνετο παπούτσι. Και κλειστό παπούτσι σε περίπτωση κινδύνου. Όταν έχεις κινδύνου, τι άμα. Σπασμένα τζάμια κάτω, χαμός, φασαρίες. Αυτός νομίζει ότι κάνουμε το Die Hard 3, να πούμε. Πόσα ευρώ? 6-10, 6-20, 6-20. Πόσα ευρώ? 6-20. Πώς φάνηκε? Δικέ μου, μπαίνουμε, ξεκινάει το ταξίδι. Είσαι έτοιμος? Απέναντι. Εσείς, Τζαμάικα ερχόμαστε. Τέσσερις σελίδες προς και πίσω ιστορία της Τζαμάικα, δικέ μου. Τον έδιωξε τον άλλο, παιδιά. Τα κατάφερε. Που έχει τα ντρεπόμενα, ρε φίλε. Δες με τώρα. Α, ήταν στρέτς, σαν τέτοια. Προσγεννόμαστε. Τον έδιωξε τον άλλο. Έλα Δημήτρης, παιδί. Η φάση του, έχω πάλι δρόμικη κάμερα. Ρε καλά. Πάμε να κατέβουμε και μετά τρέχουμε κατευθείαν Φευγάτη να πάρουμε το επόμενο αεροπλάνο για Νέα Υόρκη. JFK αεροπλάνο. Πατήσαμε Αγγλία. Έχουμε εδώ πέρα μπροστά ασυπιακές, τρομερές ύψες. Πάμε, ήδη με μαλλώνει, φαντάζομαι. Καλά, ντε. Πάμε. Σε μια ώρα που γιωνόμαστε, πάμε στο JFK και για να δούμε στο παρελθόν.
Λοιπόν, θα παίξει λίγο τρεχάλα τώρα, γιατί έχουμε μόλις μία ώρα για να κάνουμε την ανταπόκρισή μας. Εγώ αγαπώ τρεχάλα. Θα πάει τρεχάλα ο φίλος μας Δημήτρης. Έχουμε μαζί μας τις τρεις δυναμικές κυρίες από τη Σιντία. Νομίζω ότι αυτές θα μας βρουν τη λύση. Τον άνθρωπο του ξεδιού, ο γραφείο αυτός τον έχουμε χάσει. Αυτός ξέρει. Αυτός ξέρει, εμείς. Γεια, ρώτησα την Τίνο σήμερα. Τι πας, πιάνωσε. Ουφ, έχω μία έτσι ανακούφιση, εσύ. Όχι, αν δεν μπούμε μέσα, αν δεν φάω κάτι αλμυρό, δεν. Πεινάω πάρα πολύ, ελπίζω πραγματικά να έχει φαγητό σε αεροπλάνο. Έχουμε 9 ώρες ακόμη μπροστά μας για να φτάσουμε Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη θα μείνουμε εκεί πέρα σε ένα ξενοδοχείο στο JFK. Και την επόμενη μέρα το πρωί θα πάμε στην Τζαμάικα. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, δεν είναι και το πιο άνετο αεροπλάνο που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Είναι αρκετά μεγάλο, είμαστε στην οικονομική θέση. Η φάση είναι λίγο έτσι, μετά από 6-7 ώρες πέσει να έχουμε καρκανιάσει, αλλά μας έχουν δώσει κρασάκι. Και έρχεται και το φαγητό που είναι μόνο για έναν άνθρωπο. Πεινάμε πάρα πολύ, δεν έχουμε φάει τίποτα. New York, New York. Μυρίζει ψάρι. Μας να πει, Μέρφη, γίνεται ένας χαμός, φασαρία, όπως ακριβώς το έχω φανταστεί. Είμαστε έξω από το αεροδρόμιο και πρέπει τώρα να πάμε να βρούμε το transfer να μας πάει στο ξενοδοχείο. Από το ξενοδοχείο να πάμε μετά 7 ώρα το πάει στην... στο αεροδρόμιο. Α! Κύριε Μία, δείτε που είμαστε. Φτάσαμε Νέα Υόρκη, λίγο ακόμα για την Καραϊβική, λίγο ακόμα για τη Τζαμάικα, λίγο ακόμα για να πάμε να πέσουμε τα κορδιά μας χειμωνιάτικο μέσα στις παραλίες και μέσα στα καταπράσινα νερά. Φίλε, αυτό εδώ από κάτω είναι η Τζαμάικα, ρε. Δεν καταλαβαίνεις πώς νιώθω. Τσέκα, ρε. How long will we keep them rain upon I and I children? All of them are gonna stumble and fall. And the righteous now have them back against the wall. Λοιπόν, έχουμε βάλει ήδη κοντομανικάκι. Κάτω θα αντιμετωπίσουμε θερμοκρασίες τύπου 26-27-28 βαθμούς. Προσγειωνόμαστε Montego Bay, αεροδρόμιο Montego Bay. Πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να μας περιμένει transfer και πάμε Kingston. 2,5 ώρες διαδρομή να συναντήσουμε τον υπουργό εξωτερικών για να μας κάνει κάποιες δηλώσεις. Και από εκεί και μετά ξεκινάει η εκπομπή. Ready boy. Jamaica, μας υποδέχτηκαν. Hi there, I'm Hi, welcome. Hi, you're born. Great to have you. Hi, hi, welcome home. Welcome home. Welcome, welcome. Nice to meet you. Really excited to be here. Really excited. We're excited to have you too. Λίγο να εξηγήσουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Έχουμε έρθει εδώ για να καταγράψουμε το νησί της Τζαμάικα. Να ζήσουμε την εμπειρία ζωής. Πραγματικά μας ευχαριστείτε και σε αυτό θα βοηθήσει η ίδια η Τζαμάικα. Έχουμε έρθει με συνεργασία της Τζαμάικα, του Υπουργείου Τουρισμού, του πρέσβη της Ελλάδας στη Τζαμάικα, τον κύριο Αρχίλο. Έχουμε έρθει μαζί με τους Ιστιακούς για να γίνει η αδελφοποίηση μεταξύ Montego Bay και Σιντίας και όλα αυτά τα πράγματα θα τα ζήσουμε μέσα σε 7 μέρες. Ετοιμαστείτε να ζήσετε μαζί μας το ταξίδι της ζωής σας. Περίμενε, Πέτρο, του φάσετε σου, μην το χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται πια. Έχουμε
έχουμε μπει σε ένα λεωφορείο που μας έχουν κανονίσει από το Υπουργείο. Έχουμε μπει όλη η αποστολή. Η αστυνομία μας συνοδεύει σε όλη τη διαδρομή. Αυτός είναι ο κύριος Κλώτης από την Κρήτη. Θέλει να μας υποδεχθεί και αυτός. Είναι ο πρόξενος, ο κύριος Αργυρός εδώ πέρα, ο οποίος μας εξηγεί ακριβώς το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουμε. Ο κύριος Κλώτης. Γεια σας, κύριε Κλώτη. Καλώς ήρθατε. Welcome to Jamaica. Welcome to Jamaica. Rapper them a chat, so see me nah rise up in a rapture. Sing it on, no interruption. Tarant up on the jungle, bring the kafra to the area. Ο κύριος Αργυρός φωνάζει ότι έχουμε χαλάσει το πρόγραμμα. Ο κύριος μου λέει να σφαίρω τα κοτόπουλα. Πάμε να δούμε λίγο. Τι πισταριά εδώ πέρα. Όταν είναι φέτο, δεν είναι. Εδώ ο φίλος μας ετοιμάζει κοτοπουλάκια. Ένα ολόκληρο κοτέτσι έχει πάλι βασικά εκεί πάνω ο φίλος μας και μας ετοιμάζει τα κοτόπουλα. Είναι το φαγητό που μας έχουν κανονίσει να πάρουμε στα γρήγορα για να προλάβουμε το πρόγραμμα. Και εδώ έχουμε λίγο την πρώτη φάση, το πρώτο εξωτικό κατάστημα, ξέρω εγώ. Κοκτέιλάκια, ιστορίες, μυρωδιές μπαίνουν και παίρνουν, να τα λέμε και αυτά. Κάνουμε μια μικρή περιπόλτα. Είναι λες και το νησί έχει ανοίξει τις πόρτες του και περιμένει μόνο εμάς να το εξερευνήσουμε. Όλα μέσα. Όλες οι πόρτες ανοιχτές για μας. Η εξερεύνησή μας λοιπόν σε αυτό το εξωτικό νησί της Καραϊβικής ξεκινάει. 7 μέρες αναζήτησης, 7 μέρες εξερεύνησης, 7 μέρες ξεγνιαξιάς, 7 μέρες στον παράδεισο που λέγεται Τζαμάικα. Η Τζαμάικα είναι το νησί που όλοι έχουμε ονειρευτεί έστω και μία φορά στη ζωή μας ότι είμαστε εκεί. Είναι οι φοίνικες, είναι η ρέγγι μουσική, οι μοναδικές εξωτικές παραλίες, αλλά φυσικά οι άνθρωποι και η απίστευτη κουλτούρα τους. Γρήγορα info για αυτόν τον μαγευτικό τόπο. Η Τζαμάικα είναι μια πανέμορφη νησιωτική χώρα με έκταση περίπου 11.000 χιλιόμετρα. Είναι η τρίτη σε έκταση νήσος των λεγόμενων μεγάλων αντιλών και βρίσκεται νότια της Κούβας. Είναι η πατρίδα της ρέγγι μουσικής και του Bob Marley. Και η τοπική διάλεκτος ονομάζεται Πατουά και είναι μια μίξη αγγλικών, αφρικανικών και λατινικών διαλέκτων και πιστέψτε με, θα την λατρέψετε. Η ψυχή της Τζαμάικας είναι αφρικανική, με πρωτεύουσά της το Kingston και την πόλη του Montego Bay να είναι από τα πιο διάσημα τουριστικά θέρετρά της. Σε άλλα νέα, το κλίμα της σαφώς είναι τροπικό, η θερμοκρασία είναι σχετικά σταθερή όλο τον χρόνο και κυμαίνεται μεταξύ 25 και 30 βαθμούς Κελσίου. Με απλά λόγια, ζουν ένα τελείωτο καλοκαίρι. Όχι κι άσχημα. Αυτά για αρχή. Πήρατε μία πρώτη γεύση και τώρα ετοιμαστείτε να τα ανακαλύψουμε όλα παρέα. Τζαμάικα, ήρθαμε. Θεωρείτε τι μέσα στο πρόγραμμα όταν επισκέπτεσαι την Καραϊβική είναι οι ξαφνικές αναπάντεχες σπόρες οι οποίες κλείνουν τις περιοχές στο πραγματικά εφτακάθαρο. Για κάθε πάρα πολύ υγρασία, πάρα πολύ ζέστη, αλλά ξαφνικά με μια τρομερή βροχή ένα ξαφνικό μπουρίνι το οποίο κάνει το σκηνικό τόσο μοναδικό, τόσο διαφορετικό από αυτό που έχει ζήσει, αλλά ταυτόχρονα τόσο όμορφο. Τζαμάικα δεν είναι απλά μια μουσική, είναι τρόπο ζωής, είναι αυτό που πραγματικά νιώθουν και εκφράζουν μέσα από την κίνησή τους και μέσα από το χορό τους.
γιατί είμαστε σε μια απλή πλατεία και υπάρχει άπειρος κόσμος ο οποίος απλά χορεύει και περνάει καλά με τους ήχους της reggae μουσικής. Αυτό είναι η Τζαμάικα. Talk to your brother, talk to your sister, eyes on you. Μια πρώτη μικρή βόλτα στο Kingston μετά από ένα τεράστιο ταξίδι. Επιστρέφουμε Montego Bay, αράζουμε λίγο ξενοδοχείο και αύριο μας περιμένουν πολλά πολλά πράγματα. Λοιπόν, είναι 7 η ώρα το πρωί, δηλαδή στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Πάμε να φάμε πρωινό και πάμε προς Dance Rivers. Και ο Τσοσδρίος. Ρέγγε παίζει παντού, λογικό είναι και τουριστική ατραξιόν, τάξη να λέμε τώρα. Αυτός τελικά δεν είναι ο Κρίστοφερ, είναι ο Όστιν, το είναι ο δικός μας και τον έχω κάνει 17.000 ερωτήσεις, τι είναι αυτό και πού θα πάμε και πώς θα γίνει. Είμαστε κοντά, πάμε να συναντήσουμε τον Κρίστοφερ. We're going to park somewhere here. Now we're going up. We're going up. Up in here. Θα πάμε δεξιά πάνω στα βουνά μάλλον και θα καταλήξουμε στους καταράκτες. Right. Υπέρεκτη διαδρομή, τσεκάρετε και το άλλο τούμα. Oh, long will we keep them rain upon I and I children. All of them are going to stumble and fall. And the righteous now have them back against the wall. Seven time rise and seven time fall. Babylon. Η πρώτη μας λοιπόν δραστηριότητα σε αυτό το μαγευτικό νησί είναι να επισκεφτούμε τους καταράκτες του ποταμού Νταν, που βρίσκονται κοντά στην περιοχή Ότσος Ρίος. Το Dance River Falls, με λίγα λόγια, είναι ένας από τους εθνικούς θησαυρούς στη Τζαμάικα. Είναι από τα πιο διάσημα τουριστικά αξιοθέατα της χώρας και καθημερινά τους επισκέπτονται πλήθος κόσμου. Και δεν μπορείς να τους αδικήσεις, καθώς είναι πραγματικά ένα από τα πιο όμορφα σημεία του νησιού. Τι κάνουμε εδώ? Ξεκινάμε από την παραλία και αναρριχούμαστε αυτούς τους απίστευτους καταράκτες και πιστέψτε με, είναι μια μοναδική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Χρειάζεται περίπου μία ώρα για να ανεβείτε μέχρι πάνω με μικρά διαλύματα δροσιάς για φωτογραφίες και βουτιές στις μικρές λίμνες που σχηματίζονται. Εννοείται, για τους όχι και τόσο τολμηρούς, υπάρχουν σκάλες δίπλα από τους καταράκτες για να απολαύσουν το τοπίο χωρίς να βραχούν καθόλου. Εμείς μαντέψτε τι επιλέξαμε. Ευτυχώς έχουμε φτάσει λίγο νωρίς. Εντάξει, είναι... Και είναι αστείο το πόσο όμορφα είναι όλη η φάση εδώ πέρα. Πράσινο παντού, πουλιά ακούγονται, νερά ήδη ακούγονται να πέφτουν. Πάμε να βρούμε τον Κρίστοφερ και να ξεκινήσει η περιπέτεια. Πέτρο, τι ναι. Υπογράφει. Θες αλήθεια να μάθεις. Στην ουσία υπογράφουμε ότι ό,τι πάθουμε μέσα στο χώρο που θα πάμε είναι η παιδική μας ευθύνη, ας πούμε. Αγχώνεσαι. Λοιπόν, φτάσαμε, συναντήσαμε και τον οδηγό μας, τον Κρίστοφερ, επιτέλους. Για να μπείτε μέσα πρέπει να βάλετε παπουτσάκια, τα οποία θα προμηθευτείτε από διάφορα μαγαζάκια που υπάρχουν στην είσοδο. Για να μπεις είναι γύρω στα 25 δολάρια και το παπουτσάκι είναι γύρω στα 10. Δεν μπορείς να προχωρήσεις χωρίς αυτό. Οπότε, έχουμε συναντήσει δέσεις, το έχουν και στο ωραίο χρωματάκι, ε. Οπότε, πάμε να συναντήσουμε Κρίστοφερ και πάμε να ζήσουμε την εμπειρία. Κρίστοφερ, we are ready. This is Christopher. Αυτός είναι ο Christopher. Αυτός είναι ο οδηγός μας για σήμερα. We're ready to have some fun in Jamaica. Good to meet you. Ο Christopher λοιπόν μας άφησε στα πολύ ευγενικά και φιλόξενα χέρια της Σαρλίν. Hi Σαρλίν, I'm Petros. How are you? This is Dimitris. Hi. I want you to tell us, η Σαρλίν είναι η supervisor του
του πάρκου. I want you to tell us a bit information about the park. Dunderbuffalzon Park is owned and operated by the government of Jamaica, managed by Centan Development Company. On a daily basis, we host persons from the cruise ship, hotels, and locals alike. You said that it's awarded with some awards like Destination Travel Awards. 2 years back to back, we have won World Travel Awards. We've won major awards from TripAdvisor as well, People's Choice Award, and we're ACE and Aquila certified. We're the only attraction in the Caribbean that has all our staff Aquila trained and certified. Με λίγα λόγια, η Σαρλίν μας λέει ότι το πάρκο είναι εντελώς πιστοποιημένο από όλους τους φορείς. Ανήκει στο St. Anne's Park, right? Yes. Okay. Όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ είναι πιστοποιημένοι και certificated από διάφορα Ινστιτούτα. Έχει βραβευτεί back-to-back 2 χρονιές ως ο καλύτερος προορισμός για την Τζαμέικα. Με λίγα λόγια, αν έρθετε στη Τζαμέικα, το Dance Rivers Falls είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να χάσετε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο οδηγός μας είναι μπροστά. Πάντα υπάρχει ένας οδηγός ο οποίος σε ανεβάζει πάνω για την ασφάλειά σου. Rushing up the place with a style and fashion. Follow me down to a big balagan. When we ride the mic, I feel I'm a boy. Got a good vibe, we recommend say all the boys. If the vibes are pretty good with a sound melody, I man out got them scream like y'all already. Πήγαμε εδώ, φτάσαμε στο τέλος. Η ανάβαση είναι γύρω στα 40 με 45 λεπτά. Είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία η οποία πρέπει να εργοδοτήσετε. Θα μας θυμηθείτε. Πάμε να δούμε τι άλλη τρέλα θα κάνουμε. Όταν είναι να κάνει την άλλαγα, μα εμείς ήρθαμε στο Ότσος Ρίος Μάρκετ. Δεν ήταν ώρα ούτε να καυγαδίσουμε ούτε να κάνουμε τους περίεργους. Να ξέρετε γενικά ότι 1 ευρώ είναι γύρω στα 160 τζαμαϊκανά δολάρια τουλάχιστον αυτή την περίοδο. Παρ' όλα αυτά, δεν χαλάμε τις καρδιές μας. Ελάτε να γνωρίσουμε το Ότσος Ρίος Craft Market. Μια υπαίθρια αγορά, η μεγαλύτερη της περιοχής. Πάμε να δούμε πραγματάκια, πάμε να χαθούμε στον κόσμο και πάμε να περάσουμε ωραία. Εννοείται ότι σε πλησιάζουν συνεχώς άνθρωποι να σου μιλήσουν και κάνουν τους φιλικούς και όλα αυτά πάντα καλοπροαίρετα, πάντα απλά για να πουλήσουν κάτι. Γνωρίσαμε και κάτι τρομερούς τύπους εκεί πέρα, τύψες, με το μικρό παιδάκι. Θα αγοράσουμε τώρα από τη φίλη μας που μας άφησε ο οδηγός και μου λέει ότι με αυτή θα πας, οπότε θα της κάνουμε λίγο το σεφτέ και συνεχίζουμε την βόλτα. Έχουμε κάνει 10 μέτρα και ήδη μας τρέχουν πέσει δεξιά και αριστερά και είναι όλοι φίλοι μας και μας αγαπάνε. Εννοείται πολύ καλό το vibe. Έχουμε βρει έναν man εδώ πέρα ο οποίος παίζει τα μπόγκο του. Πάμε λίγο να δούμε.
Ορίστε. Ο Πάνος βρήκε τα πάρη. Γενικά, όπως λέει και ο φίλος μου, ο Δημήτρης, πρώτα κάνεις το βαζάρι, πρώτα ρωτάς πόσο κάνει, θα βρίσκεται στη τιμή και μετά λέτε ότι θα το πάρετε. Σωστά τα λέω. Ακριβώς. I'm gonna take my time, 'cause I don't really wanna go to work. Got up this morning, look around and see the sun. Ήταν έτσι λίγο packed, ωραίοι, καλή, πολύ καλή στο παζάρι. Με το που πήραμε και εμείς λίγο τον αέρα, όμως κάναμε και εμείς λίγο το παζάρι. Πάντα να κάνετε παζάρι, παιδιά. Πήρες πράγματα και ωραία, φίλε. Και εγώ. Και μετά από τη βόλτα στο Craft Market, δεν πεινάς λίγο ρε φίλε? Πεινάω. Μας έφερε να φάμε στο Miss T's. Ξέρεις τι φαγητό έχει? Ξέρεις? Κρέας προφανώς. Δεν έχω ιδέα εγώ. Αυτό είναι κουνουπίδι τηγανισμένο deep fried με barbecue sauce. More rice and peas. More rice and peas. That's it. Thanks a lot. You're welcome. Thank you. Thank you. Hi. We have a diet coke. Thank you. Oh, we're here. Λοιπόν. Thank you. Και αυτό είναι. One more. Το red stripe είναι η... Enjoy your meal, η κλασική εθνική μπύρα τους, τζαμαϊκανή μπύρα. Δείτε τραπέζι, δείτε τι πράγματα έχουμε να φάμε. Yes, okay. Από γαρίδες, από ουρά βραλιού, από ρύζι, από κατσίκα κάρι. Τηγανιτό μπρόκολο, για σένα είναι αυτό. Κουνουπίδι, τηγανιτό κουνουπίδι, για σένα είναι αυτό. Δικέ μου και ρύζι με. Έχει, για μένα είναι το ψάρι, γαρίδες και μπρόκολο. Εσύ να πάτε. Εγώ μέχρι τώρα καλά. Καλό είναι περιτά. Δείτε τραπέζι, δείτε πού είμαστε, σε πόσο όμορφο μέρος. Είναι μέρος που τρώνε οι ντόπιοι κατά βάση, από ό,τι μας είπανε. Και πάμε. Έφαγες? Έφαγα. Έφαγες καλά? Πολύ καλά. Τώρα που έχεις γεμάτη κοιλιά, ξέρεις θα πάμε να κάνουμε? Oh. Θα πάμε στο Yaman Adventure Park. Ξέρεις τι είναι αυτό? Μάλλον τα λεπορία ακούγεται. Για να δούμε. Το Yaman Adventure Park ήταν γνωστό ως Prospect Plantation τον 18ο αιώνα και από τότε είναι γεμάτο ιστορικά και πολιτιστικά τοπία. Στη σύγχρονη βερσιόν του, πέρα από τα αξιοθέατα και το να περιηγηθείτε στην πυκνή βλάστηση του τόπου, έχουν προσθεθεί και πιο ενεργητικές δραστηριότητες. Σαφάρι με γουρούνες αν γουστάρετε να λασποθείτε. Σουρεάλ βόλτα με τρακτέρ, zip line, μαγειρικές επιδείξεις. Αλλά αυτό που εγώ ήρθα να ανακαλύψω είναι η περιβόητη Blue Hole. Τι είναι αυτό? Δεν λέω, αλλά πάμε να το ζήσουμε. Ήρθε η ώρα για περιπέτεια. Είμαστε στο Yaman Adventure Park. Τι θα κάνουμε εδώ? Θα φορτωθούμε σε ένα τράκτορα, σε ένα τρακτέρ, ακριβώς αυτό που ακούσατε, το οποίο θα σέρνει ένα βαγόνι και θα μας οδηγήσει μέσα στην άγρια φύση. Θα πάμε να δούμε δέντρα, θα πάμε να δούμε ποταμούς, θα πάμε και στην υπέροχη Blue Hole, το οποίο μου έχουν πει ότι είναι κάτι έξω πραγματικά μοναδικό και θα πάμε να ζήσουμε την περιπέτεια μέσα στην άγρια φύση. Έχουν και ένα bird ivory, είναι στην ουσία έχουν
πιάσει κάποια πουλιά και τα έχουν βάλει σε αυτό το χώρο και ζουν. Πάμε να δούμε λοιπόν άγρια πουλιά. Λοιπόν, ήρθαμε μέσα, μας βάλουν κάτι σπόρους και λογικά λέει θα έρθουν τα πουλιά να τα ταΐσουμε. Να ακούσει και ωραία αυτό, αλλά... I'm on a mic for my lyrical flow. I like it when the bassline's low. Σταματήσαμε για να δούμε αυτό. Τι είναι αυτό? Είναι το σπίτι του ιδιοκτήτη όλου του πάρκου, που ήταν κάποτε ιδιοκτήτης. Sir Harold Mitchell. Τώρα πρόκειται για ένα μουσείο και ένας χώρος εστιάσεων που γίνονται γάμοι και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, μαχητήματα μαγειρικής και τα σχετικά. Είναι κάτι πραγματικά μοναδικό και θα πάμε μέσα να το εξερευνήσουμε. I need a shop, no chase. My girl need a wine and a steak. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it all back. I told them I need my pay. I need my 50 for taste. I done ran low on my patience. Make sure my time isn't wasted. I told them all that I've been real. They know that I cannot face shit. Funny how none of this makes sense. Now that I'm up with the A-list. She tryna throw me the K now. Telling me happy belated. Got too much shit on my mind. Αυτός είναι αυτός που ακούγεται, που ακούτε τα νερά στα αυτιά σας, είναι ο άσπρος ποταμός. Πάμε να δούμε κάτι εξωπραγματικά μοναδικό. Πάμε να δούμε το Blue Hole. Τι είναι αυτό? Παρουσιάσω το Blue Home. Είμαστε στον άσπρο ποταμό. Από εδώ είναι η αφηγία της Saint Ferry και από εδώ είναι η αφηγία της Saint Anne. Είναι ένα πραγματικά μοναδικό σημείο στη Τζαμάικα. Ένα πράγμα το οποίο αξίζει να έρθετε να το δείτε και να ακολουθήσετε μέσα από αυτό. Αυτή η τρύπα που βλέπουμε πίσω μας έχει πάθος 45 μέτρα. Και μαντέψτε. Η εμπειρία πρέπει να ζήσετε. Δείτε απλά πού είμαστε. Μοναδικό, μοναδικό. Σίγουρη επίσκεψη. Λευκός ποταμός. Blue Hole. Μοναδικό. Τρομερή εμπειρία, Yaman Adventure Park, σίγουρη στάση. Τώρα, λίγο ηρεμία, μπαίνουμε στα μάξι, πάμε πίσω στο ξενοδοχείο, πάμε να αλλάξουμε και πάμε σε ένα όμορφο δείπνο που μας έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Τουρισμού μαζί με πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, Κύριλε. Και όταν λέω Κύριλε, εννοώ κάτι τέτοιο. Όχι άσχημα, είμαστε σε ένα υπέροχο τόπο, έχουμε έρθει λίγο έξω από το Montego Bay. Έχουμε έρθει να παραβρεθούμε σε ένα γεύμα που θέλουν να μας κάνουν οι άνθρωποι από το Υπουργείο Τουρισμού. Θα τους ευχαριστήσουμε, θα πάμε να διασκεδάσουμε και δείτε απλά πόσο όμορφα και ιδυλιακά είναι. Και όλα αυτά για μας. Summertime. When you reach out your hand, I
κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μηνά. Ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμαϊκά. Καλημέρα! Καλημέρα! Είναι χαμός! Πάμε να επισκεφτούμε τον Εγκρίλ. Πάμε να δούμε τις δύο όψεις του Εγκρίλ. Πάμε να δούμε θάλασσα και πάμε να δούμε βουνά και λόφους. Σήμερα η οδηγός μας ήταν η Πόλα! Καλημέρα! Καλημέρα! Ο Δημήτρης είναι έτοιμος, ο Πάνος πάντα πίσω στην αφάνεια. Και εμείς ξεκινάμε μια υπέροχη περιπέτεια σε αυτό το μαγευτικό νησί. Η μέρα έχει ξεκινήσει με το καλύτερο vibe. Γρήγορο info. Η Τζαμάικα έχει χωριστεί σε 6 τουριστικές περιοχές. Αυτή που θα επισκεφτούμε σήμερα είναι το Negril. Κάθε περιοχή έχει ένα μότο. Για το Negril είναι η πρωτεύουσα της ανεμελιάς. Καλά. Yeah. Θα πάει. Θα πάει. Αυτό. Αυτό. Θα πάει αυτό. Θα ζεσό. Καλά. Σύνδεκε. Καλά. Θα πάει αυτό. Καλά. Καλά. Αυτό είναι το άκι. Με αυτό φτιάχνουν το ψωμί τους εδώ πέρα. Είναι μια πιτούλα η οποία κάνουν, δοκιμάσαμε και χθες το μισιστή. Το κλασικό του που φτιάχνουν και... What's your name? Don. Είμαστε στο Negril περίπου 20 λεπτά και έχουμε γίνει ένα με τους κατοίκους. Είναι όλοι τόσο πολύ ευγενικοί, τόσο εξωκαρδιά. Ένας τόπος που πραγματικά δικαιολογεί το όνομά του. Η πρωτεύουσα της ανεμελιάς. Και απλά κάνουμε βόλτα στον δρόμο. Πού να πάμε στην παραλία, που είναι γύρω στα 7 μίλια και πού να ανεβούμε πάνω στα βουνά. Όπως λένε και όλοι οι φίλοι μας εδώ, Yaman! Μια βουτιά να μην την κάνουμε και εμείς στα νερά της Καραϊβικής, ρε φίλε. Για τσεκάρι φάση. Νεκρίλ! 7 miles pitch. Ματέψτε γιατί το λένε έτσι. 7 μίλια λευκή σάμμο απλώνονται μπροστά σας. Μπροστά στα καταπράσινα νερά της Καραϊβικής. Μία μαγευτική παραλία που μπορείς να βρεις τα πάντα. Όλα τα water sports, facilities, καφές, εστιατόρια, οτιδήποτε τραβάει ο νου σου βρίσκεται εδώ. Δεν το λένε τυχαία πρωτεύουσα της ανεμελιάς. The capital of casual. Τι χρειάζεσαι? Πετσετούλα, μαγιουδάκι, καλά vibes και θα περάσεις αξέχα. Μόλις βρήκαμε τον λόγο για να μείνουμε στη Τζαμάικα όλη μας ζωή. Ξεκινάμε 5 ευρώ, εσύ. 50 Jamaican dollars. Το μπάνιο μας τα υπέροχα νερά της Καραϊβικής, δεν το κάναμε, το κάναμε. Περπατήσαμε σε αυτή την καταπληκτική άσπρη αμμουδιά. Περπατήσαμε. Υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια και ξενοδοχεία τα οποία μπορείτε να έρθετε και να επισκεφτείτε ακόμα και να φάτε απλά για όλα πραγματικά, όλες πραγματικά τις τσέπες. Κάτσαμε σε ένα από αυτά, σε έφυγε την έκτη χαρά και την φιλοξενία, thank you very much. You're welcome.
να μας φέρουν αρχικά ποτά και να μας φιλέψει με μια fusion τζαμαϊκανή κουζίνα. Ανυπομονώ να δω τι ακριβώς είναι αυτό. Το βλέπεις ωστόσο ότι σου βάλανε και σε ένα fruit puncher, μην νομίζεις ότι θα πάω μόνος μου. Σίγουρα έχουμε κάτι σε σεβίτσε ή δεν ξέρω κι εγώ, αλλά περιμένουμε να δούμε. Έχουμε ρίγη και να δω αυτό τι είναι. Αυτό φαίνεται λίγο περίεργο. Κάνουμε. Πού είναι ο φίλος? Greetings, greetings, greetings. Hello, chef. How are you? Very fine. Thanks for coming again. Pepper flakes, cilantro, coriandro, and onions. And then we have onions. They look both very interesting, and I can't wait to taste them, chef. And then, as a little bit of burrata. This is marinated goat cheese. Είναι μαριναρισμένο κατσικίσιο τυρί. Okay. So we have peppers in it. You can open. Oh. Baila nena. Tanto mojaita como una sirena. De Miami a Cartagena. Mami, yo te quiero de buena. Το τζίντζερ το κάνει πάρα πολύ πικάντικο, πάρα πολύ μαλακό κρέας, πολύ έντονες γεύσεις και το coconut milk δένει απίστευτα, εξαιρετικό, αλλά αυτό που έχω πάρα πολύ περιέργεια να δοκιμάσω, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου, είναι αυτό το στρακοειδές. Γενικά το τζίντζερ το αγαπάνε στην Καραϊβική και το χρησιμοποιούν στις περισσότερες συνταγές τους, όπως και το coconut milk. Πολύ πιο ήπιο, πραγματικά είναι σαν ταφόδι και επειδή ο Δημήτρης σε λίγο μας συνεχίζει να τρώω μόνος μου, μπορεί να έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και να τσακωθούμε, θα τον αφήσω και αυτό να κάτσει να κάτσουμε να φάμε παρέα. Η βόλτα στον Εγκρίλ συνεχίζεται. Νιώσαμε την εμπειρία της Καραϊβικής θάλασσας, μπήκαμε στα καταπράσινα νερά, κάναμε το μπάνιο μας, κάναμε τη βόλτα μας, ξαπλώσαμε στις ώρες και τώρα η περιπέτεια συνεχίζεται. Πάμε να δούμε το Jam West, πάμε να ανέβουμε σε άλογα, πάμε να κάνουμε γουρούνες, πάμε να συνεχίσουμε αυτή την τρελή περιπέτεια. Πού? Στη Τζαμάικα. Μισή ώρα διαδρομή από το Negril φτάνει στο Jam West, ένα πολυπάρκο, ένα θεματικό πάρκο με πάρα πολλές δραστηριότητες να κάνετε. Water parks για τους μικρούς μας φίλους. Καβαλάμε άλογα και πάμε βόλτα μέσα στη φύση και αν δεν γουστάρουμε κάτι τέτοιο, κάτι πιο extreme, μπαίνουμε μέσα σε γουρούνες και το βιώνουμε κάπως διαφορετικά, όπως και ο φίλος μας ο Ταύρος. Γεια μαν! Well, the whole damn town has been waiting for the day when you would come back here. There was dancing and talking and steaks on the grill, and I think that I will be alright. And my ex from high school still looks just the same as she did back in 2009. Now, couldn't wait till the morning. Το Jam West, εκτός από άλογα, μπορείτε να περιηγηθείτε με τις γουρίνες, όπως σας είπα, το οποίο θα το κάνουμε μετά. Έχει ένα υπέροχο θεματικό πάρκο με κατσίκες. Έχει water park, έχει πισίνες, έχει ό,τι θέλεις για να περάσεις μία εξαιρετική μέρα στο Negril. Παραλία, δάση, πράγματα να κάνεις με τα άλογα, με τα ζώα, μόνο περιπέτεια. Αυτό το πράγμα έχει να ξεπαρίσει το Negril. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, πάντως όσο καιρό είμαστε εδώ πέρα, όπου και να πηγαίνουν, όλοι δουλεύουν για μας. Τρέχουν όλοι, ανοίγουν τις πόρτες. Η κυρία σου, τίποτα. Άκου λίγο τη μουσική πρώτα. Τώρα φύγαμε γρήγορα από τα άλογα για να πάμε να κάνουμε ATV. Αυτή η κυρία
Προσπαθεί να μας κόψει σειρά και να μπούμε πρώτοι. Για να τα καταφέρει. Κάνουμε skip. Πάραμε τα κρανάκια μας, είμαστε πάνω στις μηχανές και είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε την περιπέτεια. Εσείς! Εσύ ο τέλος, βρήκαμε τον drone, αποχαιρετάμε το Jaman Park. Και ξέρετε που πάμε? Θα σου πει εδώ ο φίλος μου, ο ρομαντικός ο Δημήτρης. Πάμε στη Σαντορίνη της Τζαμάικα. Πάμε στη Σαντορίνη του Τζαμάικα, φίλε. Jaman. Πάμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Πάμε να δούμε το μοναδικό ηλιοβασίλεμα. Εντάξει, όχι Σαντορίνη, αλλά στη Καραϊβική, φίλε. Not bad. Και dropping. Και dropping, σωστά. Θα βουτήξουμε από ψηλά. Austin, my good friend. Austin, my good friend, we have to catch the sun. Yes, sir. Will we do it? Do it. I'm going to jump in the water. Sound from the peak of the past, sound from musical blast, sound like a musical explosion. Taking on to the magical ride. Cause we're feeling. Αρχικά, αυτή είναι η Πόλα και φοράει το πιο ωραίο μπλουζάκι. Can you read us the t-shirt? I don't remember what it says. Life is too short not to be Jamaican. Η Πόλα είναι ένας από τους λόγους που είναι η εκδρομή μας τόσο όμορφη και υπέροχα διοργανωμένη. So, Πόλα. Yes. What's the thing that we're going to experience and see right now? Okay, so Rick's Cafe is rated among the top 10 best beach bars in the world, and it's right here in Negril, Jamaica, the capital of casual. It is a vibe unto itself. Music, fun, drinks, right with the cliff amazing... Cliff diving? Well, there is some cliff diving, but the sunsets are more spectacular, I think, exactly. More than anything else. Τι είναι το Rick's Cafe? Το Rick's Cafe έχει μπει μέσα στα 10 καλύτερα bars που υπάρχουν στον κόσμο. Τι μπορείς να κάνεις εκεί? Να δεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα, να πιεις μια υπέροχη πύρα κοιτώντας το απίστευτο κενό και να ράξεις με την καλύτερη παρέα. Τι Πόλα, let's go and you talk me more later. Come on. Let's go, follow back on me. Baby, say girl, I get a top gun. Say que tu te quiere top gun. Me dice que me quiere amar. Solamente quiere jugar. Λοιπόν, το big deal της φάσης εδώ πέρα, εκτός από το ηλιοβασίλεμα και το υπέροχο, υπέροχο πραγματικά καφέ, είναι να πεδίξεις από εκεί πάνω. Σαφώς και δεν σε αφήνουν και σου δίνουν μόνο μία εκδοχή να πεδίξεις από λίγο πιο χαμηλά. Θα δώσουμε όμως τον Spider-Man την ευκαιρία να μας μαγεύσει. Και αφού ζηλέψαμε λίγο, θα πάω να βουτήξω κι εγώ. Όχι από εκεί, αλλά από εκεί. Περιπέτεια σήμερα άλλο τίποτα. Φεύγουμε με τις πιο όμορφες εικόνες, λίγο αγχωμένοι αλλά τελικά δικαιωμένοι.
Βρήκαμε την GoPro, είδαμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Είχαμε μια απίστευτη εμπειρία με όλο αυτόν τον κόσμο. Το χορό, τις όμορφες εικόνες, το vibe. Βουτήξαμε και από ψηλά. Είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε τη μέρα σήμερα. Είναι ο καλύτερος τρόπος να πάμε να ξεκουραστούμε και να ξεκινήσουμε αύριο μια νέα περιπέτεια. Τι θα κάνουμε αύριο? Για να δούμε. Short to